και τους αρτινάς. Άξε. Τις αρτινάς, ώστε κατάφερες τελικά να τρέψεις την αδερφή σου. Ναι, ας είναι καλά ο φίλος ο Λουίς. Έφερε, σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα. Μην κοιτάς, επισταθήκαμε την κυρία που ήρθα. Αχα, και πότε με το καλό έρχεται. Πρώτα θέω στον άλλο μήνα. Θα δεις, θα περάσεις καλά με την άλλη. Είναι καλό κορίτσι. Και από μικρή με στα βάση. Αυτή μας φρόντιζε, αυτή έκανε το κοινό και όσα χάσαμε τη μάνα. Τη θυμάμαι έτσι, μικροσκοπική όπως ήταν, έπαιρνε μία από τα λέσσα με το κόρι της. Κάνε κάποιος βάλε, έλεγε ο πατέρας μου. Σιγά μωρή, μη πέσει μέσα στο τσουκάκι και βάλε καμιά μέρα πλαστή. Ο πατέρας μου δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το χαμό της μάνας. Αλλά κοίταξε, τώρα εδώ σε αυτό, θα χαμογελάσει και λίγο το κεφλάκι της Αθηνάς. Θα έρθει εδώ, τους έχουν βρει έτοιμη δουλειά. Θα τη δούμε και ένα καλό παιδί, θα την παντρέψουμε και ώρα έπινε όλα. Σε παρακαλώ τώρα, Λιωτώσεις, πες μου πώς δεύτερα ήταν τόσο μικρό κοριτσάκι, τόσο μεγάλο ταξίδι και είναι και μικροσκοπική όπως το λες. Τι μου λέτε τώρα, μικροσκοπική ήταν, δεν την άφησα τότε. Τώρα είναι ολόκληρη η κοπελάρα για μέτρα και από ό,τι μου λέει και αδερφός μου ο Θόδωρος που μου γράφει, είναι και πανέξυπνη, έτσι. Αλλά τη είπα και εγώ και τη έγραψα και τη είπα να κάνει τα κλίματα να σου έρθει. Να τα δάνει στο πανοφόρη στη Φόδρα, γιατί δεν ξέρεις, κλέφτες υπάρχουν παντού από όλες τα κράτη. Α, και με ποιο καράβι έρχεται. Α, με το Αυστραλιακά και το σπουδαιότερο δεστό. Ταξιδεύει δεύτερη θέση. Α, great. Ένας θεός ξέρει την τράπη σαν να ζητώ, εισιτήριο δεύτερη θέση. Έτσι δεν θα περάσει και από το Ελισσάκι. Από εκεί περνούν μόνο όσοι ταξιδεύουν την θέση. Ellis Island. Το νησί των ελπίδων και της αγωνίας. Το νησί των φόβων και της ματέωσης των ελπίδων. Πολλά δράματα παίχτηκαν στις αίθουσές του. Και ύστερα, το φοβερό μαρτύριο της σειράς εξέτασης από γιατρούς και όχι μόνο, που πέρασαν αυτοί οι δύστυχοι άνθρωποι που άφησαν τον τόπο τους για να βρουν εδώ μια καλύτερη ζωή. Κανείς δεν αξιωθεί να ζήσει αυτό που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Και όσοι κατάφεραν να πάρουν την κάρτα με τα μπλε γράμματα που γράφει τη λέξη All Right, κατάφεραν να περάσουν. Όσοι πήραν όμως την κόκκινη κάρτα, έπρεπε να απελαθούν. Πολλοί από αυτούς αυτοκτόνησαν. Όμως η Αθηνά μας δεν θα ζήσει αυτό το μαρτύριο. Όχι. Τα έχω τακτοποιήσει όλοι. Θα έρθει η Αθηνά, θα δεις, είναι καλή κοπέλα, γι' αυτό σου λέω πρέπει το γράμμα να φτάσει οπωσδήποτε στα χέρια της. Και όταν έρθει, θα έχει μια συντροφιά. Κοίταξε, να σου πω. Θα σου κάνει και παρέα με το παιδί. Να σου πω. Δεν μου δίνεις μια φωτογραφία να βάλω μέσα να τη στείλω στον άνθρωπο που θα το δω να δεις. Πού χαρές που θα πάει να δει το λεπτό μας. Όμως τώρα... Τίποτα. Για τον Θόδωρο. Yes. Ο Θόδωρος τι έκανε τελικά. Όλα, τα τακτοποίησε. Τα τακτοποίησε για το επαγγελματοποιείο. Τα έχω τακτοποιήσει. Αλλά κοίτα, ο Θόδωρος που γράψα, έλα να κάνεις business στην Αμερική, δεν λέει. Θέλει να κάνει συνέδριο στην Πάτρα. Άσου. Εσύ πάντως να κάνεις το κατοίκον σου σαν αδερφός και ας το τόπο να ορίσει τη ζωή του. Εντάξει. Όμως τώρα, έλα σε παρακαλώ. Έχεις αγώνα αυτές τις μέρες. Έχω αγώνα και δύσκολα αγώνα. Και ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός και έχει και κάποιες καινούργιες τεχνικές. Λεωτώσεις, please, πρέπει να σταματήσεις να κάνεις αγώνες. Έχεις πρόβλημα με τη μέση σου, εδώ και μείνει ο γιατρός. Έχεις κλειδί τώρα. Τι να το κάνω εγώ όταν μου φέρεις χρυσά αστέρια στη ζώνη και χρυσά μετάλλια, όταν έρχεσαι και σε βλέπω γεμάτο μελανιές, με πρισμένα μάτια, με σκισμένα κύρι. Τι να τα κάνω εγώ όλα αυτά, αν πάρεις εσύ κάτι. Δεν είναι στο χέρι μου, όπως με ξαναπεί. Αυτά τα κανονίζουν οι ατζέντες. Και ούτε θα σταματήσω τώρα που θα σαν έλα. Έμα. Έλα.
πηγαίνω στη γωνία μου και περιμένω να αρχίσει, φέρνω στο μυαλό μου το ρίτ της ζωής. Το ρίτ της ζωής. Ναι. Το ρίτ της ζωής που με έφερε σε τούτο εδώ το τόπο αμόσπαρτο ακόμα παιδί σαν ένα σαν μάνα. Και δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσω να γυρίσω. Το ρίτ της ζωής που πολεμούν τόσο και τόσο οι πατριώτες μας κάθε μέρα. Και όσο για αυτά τα χτυπήματα εδώ, αυτά δεν είναι τίποτα για θέλω. Τα πισόπλατα όμως χτυπήματα της ζωής, θα είπα, δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Ποιο σημαντικό. Είναι πιο δυνατός, πιο μεγαλός, πιο τεχνίτης, πιο άγριο. Εγώ θα το παλέψω. Θα το παλέψω για τους συμπατριώτες μου, θα το παλέψω για την οικογένειά μου, θα το παλέψω για τα παιδιά μου.